προφανώς και γυρίζει σελίδα και για αυτήν την καινούργια σελίδα θα μιλήσουμε. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο απόψε τον πολιτευτή του κινήματος αλλαγής εδώ στη Μεσσηνία, τον κύριο Μενέλαο Γερονικολό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κινήματος, του Κινάλ θα πω ακόμη, γιατί έχουμε πολλά να λέμε, τον Γιώργο Κατσούλη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Αναγνωστοπούλου. Και λέω έχουμε πολλά να λέμε, γιατί μάλλον οδεύουμε στην επιστροφή αυτών των δρόμων προς το Πασόκ, έτσι όπως είπαμε και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης πριν ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, αν και με τον κύριο Γερονικολό, τα είπαμε λίγο και χθες βράδυ, για την πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πραγματικά ξεπέρασε και τις δικές σας προσδοκίες. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είχαμε βάλει το πάτωμα, αν θέλετε, στη συμμετοχή της διαδικασίας του 2017. Και φάνηκε πως πήγαμε αρκετά καλύτερα, γύρω στο 30-35%, αν δεν κάνω λάθος. Γύρω στις 280.000 ήρθαν και ψήφισαν μαζί με τους πολίτες που ψήφισαν στο εξωτερικό, στις κάλπες που είχαν στηθεί στο εξωτερικό. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Γιώργος. Αυτό μας δίνει ελπίδα για την επόμενη μέρα, ότι πάει να στηθεί κάτι, να ξαναστηθεί μάλλον, κάτι πολύ μεγάλο, για το οποίο όλοι μας νομίζω είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να δώσουμε τη μάχη στην κοινωνία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα έχουμε τις εσωτερικές διαδικασίες που καλούμαστε να εκλέξουμε τον επόμενο αρχηγό, αλλά όλο αυτό γίνεται για να μπορέσει να υπάρχει μια δυνατή φωνή στο χώρο μας, στο χώρο της κεντροαριστεράς, και μια πολύ δυνατή σε πρώτη φάση αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση ίσως, και γιατί όχι σε δεύτερη φάση να κυβερνήσουμε ξανά αυτόν τον τόπο, έτσι ώστε να δούμε καλύτερες μέρες. Πολύ υψηλά ο πύχης, κύριε Κατσούλη. Έτσι πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι η προσδοκία ξεπέρασε του καθενός, ξεπεράστηκε για να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε βάλει ένα μεγάλο στόχο. Ο σκοπός ήταν η αναγέννηση και η αναδόμηση της παράταξης από την αρχή. Από ό,τι φάνηκε ξεκάθαρα σε όλη τη χώρα, όλος ο προοδευτικός κόσμος που ήθελε να συμμετάσχει ήρθε και συμμετείχε στις εκλογές μαζικά. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την υπομονή του, καθότι η ροή ήταν μεγάλη σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του κόσμου για το χώρο μας και για την παράταξή μας. Είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια από όλες τις πλευρές. Θέλω να συγχαρώ προσωπικά όλους τους υποψηφίους για τον τρόπο που κινήθηκαν και προεκλογικά και την ημέρα των εκλογών. Είχαμε μια διαδικασία αυστηρά σε πολιτικά πλαίσια, χωρίς αντεγκλήσεις, μόνο με πολιτικό λόγο και προσπάθεια για την επόμενη μέρα της παράταξης. Το διακύβευμα, όπως είχα και την ευκαιρία στο προηγούμενο διάστημα από τον τηλεοπτικό σας σταθμό να πω, ήταν η συμμετοχή. Η συμμετοχή θα ήταν το εναρκτήριο για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε σε μια κοινή διαπίστωση. Ούτε η αντιπολίτευση μπορεί να επιτελέσει το σκοπό της και ούτε η κυβέρνηση μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτό ο κόσμος το έχει αντιληφθεί. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, το κόμμα μας και οι υποψήφοι για την προεδρία του κόμματος το εξέπεμψαν με τον καλύτερο τρόπο. Ο κόσμος λοιπόν επέλεξε να συμμετάσχει μαζικά, να γυρίσει στο σπίτι του για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια δημοκρατική παράταξη από την αρχή. Δεν ξέρω αν μπάζει το σπίτι ακόμη, κύριε Κατσούλη. Γιατί να μπάζει, τώρα θα πω και εγώ στην κουβέντα, ενώ βοηθηθήκατε στον κύριο Κατσούλη. Γιατί θέλω να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη, επειδή μιλάμε για ανανέωση, αλλά γίνεται ταυτόχρονα λόγος, το είπατε και εσείς κύριε Γερονικολέ, για κάτι μεγάλο που γίνεται και μάλλον λαμβάνει διαστάσεις ήλιου, τόσο πολύ μεγάλο. Άρα επιστρέφει το Πασόκ. Πού είναι το καινούριο μέσα σε όλο αυτό? Δεν μπορεί να μπάζει, διότι είναι πολύ γερά τα θεμέλια και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Το καινούριο είναι μέσα από τις διαδικασίες, κύριε Αναγνωστοπούλου, και μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το στοίχημα και αυτό φαίνεται ότι τον στόχο αυτόν τον πετύχαμε. Εκεί είναι το καινούριο και ξέρετε, αυτές τις διαδικασίες, και πρέπει να το τονίσουμε και νομίζω ότι έχει τονιστεί σε όλα τα επίπεδα όλο αυτό το διάστημα. Πρώτα το κόμμα μας και πρώτα το Πασόκ έφερε
αυτή η διαδικασία ανάδειξης αρχηγού από τη βάση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπετε άλλα κόμματα του χώρου, βασικά όχι του χώρου, που δηλώνουν ότι είναι του χώρου, να μην έχουν την τόλμη ακόμη και αυτά τα βασικά να μπορούν να τα κάνουν πράξη. Δηλαδή, βλέπετε συντηρητικές πρακτικές σε κόμματα που δηλώνουν κέντρο αριστερά ή προοδευτικά, ακόμη και εν έτη 2021 να κρατάνε τις διαδικασίες κλειστές και σε έναν πυρήνα πολύ μικρό, έτσι ώστε να μην χαλάει έτσι τη σούμα των μηχανισμών των πολιτικών. Εμείς παραδοσιακά σαν κόμμα ήμασταν απέναντι σε τέτοιες διαδικασίες, γι' αυτό και ανοίξαμε τις διαδικασίες, γι' αυτό ανοίξαμε χθες τις διαδικασίες και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε η συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή το ότι ήρθαν 270.000 κόσμου να ψηφίσουν σε αυτή τη διαδικασία όταν το 2016 στη Νέα Δημοκρατία ήρθανε περίπου 100-120.000 παραπάνω και η Νέα Δημοκρατία μιλάμε ότι έγινε κυβέρνηση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τώρα τι δημιουργείται, τι έχουμε μπροστά μας. Είναι μεγάλη, είναι ψηλά ο πυχής και πρέπει να καταφέρουμε όλοι μαζί να πηδήξουμε πάνω από τον πύχη και να φανούμε συνεπείς απέναντι στο κάλεσμα που έχει κάνει ο ελληνικός λαός χθες και να βγούμε ενωμένοι από αυτή τη διαδικασία. Και θα βγούμε ενωμένοι, σας το είπα και χθες στο δελτίο σας, θα καταφέρουμε να βγούμε ενωμένοι. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, το δεύτερο στοίχημα ήταν να παραμείνουμε ενωμένοι και θα τα καταφέρουμε και είμαι σίγουρος ότι το μέλλον της παράταξης είναι λαμπρό. Δεν ξέρω, επειδή θέλω να σταθούμε λίγο στην ανανέωση, έχουμε πια δύο στελέχη, έναν πολύ νέο άνθρωπο, 42 ετών, άφθαρτο και ίσως γιατί μιλάμε για μια καθαρή επικράτηση Ανδρουλάκη, έτσι, μέχρι στιγμής είναι 10 μονάδες η διαφορά. Είδαμε σε πάρα πολλές περιοχές, είδαμε στην Καλαμάτα στήθηκαν 4 κάλπες, 2 στη Μεσίνη, όπως και στους Γαργαλιάνους υπερήχες, σε πολύ μεγάλες περιοχές. Μικρή διαφορά με τον κύριο Παπανδρέου, που σε επίπεδο νομού με 46 ψήφους, όπως είδαμε στο δελτίο, ήταν πρώτος. Αυτό θέλει τελικά ο κόσμος, εκεί έγκυται η ανανέωση, κύριος, κύριε Κατσούλη. Η ανανέωση πρωτίστως, κύριε Αναγνωστοπούλου, έγκυται στην ανανέωση του πολιτικού συστήματος γενικά. Όπως σας είπα πρώτερα, φαίνεται ξεκάθαρα... Δεν θέλω να προεξοφλώ, γιατί μίλησα σαν να είναι ο επόμενος πρόεδρος ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά... Ήμουν έτοιμος να πάρει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι η εξής. Φαίνεται ξεκάθαρα, που σας προείπα, ότι ο κόσμος θέλει να εκφραστεί από ένα νέο κόμμα. Θέλει να εκφραστεί από ένα νέο πολιτικό φορέα. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Η μαζική προσέλευση ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη. Επειδή χρησιμοποίησα τον όρο ανανέωση, προφανώς όταν θέλεις ένα ανανεωμένο κόμμα, πολύ πιθανόν η επιλογή σου να είναι και ριζικά ανανεωτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, από την πρώτη μέρα που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ζήτησε ρητή εντολή από τον κόσμο του χώρου και της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να ανατρέψει όλους τους πολιτικούς συσχετισμούς και όχι να κοιτάξουμε τον κόσμο μας με μετριοπάθεια, να βάλουμε τον πύχη ψηλά, να αναγεννήσουμε την παράταξη, να μπορέσουμε να την περάσουμε στην επόμενη μέρα. Να δημιουργήσουμε ένα κόμμα από τη βάση, με τον κόσμο να συμμετέχει κανονικά, να είναι πολυφωνικό κόμμα, να μπορεί να ακούγεται ο κόσμος του από τη βάση, από τη βάση λοιπόν και προς τα πάνω, με το καθεστώς της αυτοργάνωσης και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από ό,τι φαίνεται ένα νανικό δικοματισμό που υπάρχει στη χώρα, να μπορέσουμε να μιμηθούμε πρακτικές, καλές πρακτικές, οι οποίες μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και στη δική μας τη χώρα. Δεν πάμε να ανατρέψουμε τα πάντα, δεν πάμε να κάνουμε πόλεμο, πάμε όμως να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το πολιτικό σκηνικό. Έτσι λοιπόν φάνηκε ότι σε αυτές τις εκλογές και χωρίς να αμελούμε ή να παραμερίζουμε την προσπάθεια όλων των υποψηφίων, γιατί ήταν τεράστια η προσπάθεια όλων των υποψηφίων, φάνηκε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατάφερε να συσπυρώσει στην υποψηφιότητά του όλο αυτό τον κόσμο ο οποίος θέλει να δει έναν ανανεωμένο χώρο να πάει προς τα εμπρός. Αυτό. Ναι, παρακαλώ, γιατί ένα σχόλιο έτσι, πάνω σε αυτά που είπε ο Γιώργος και στην τοποθέτηση, την αρχική σας μάλλον τοποθέτηση ως πάσα προς τον Γιώργο. Η ανανέωση για την οποία πρέπει όλοι να κοιτάξουμε να έρθει και καταλαβαίνω και εγώ ότι υπάρχει αυτή η τάση στην ελληνική κοινωνία, πρέπει πρωτίστως να είναι ανανέωση ιδεών, πολιτικών και δευτερευόντως θεωρώ προσώπων.
Γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να δούμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε μεν την τάση, αλλά οφείλουμε να διαβάσουμε και, και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η τάση ανανέωση σε πρόσωπα, αλλά οφείλουμε να δούμε και το αποτέλεσμα το οποίο δίνει στο πρώτο ημίχρονο, αν θέλετε, αυτή τη μάχη, γιατί όπως είπατε δεν έχει λήξει κάτι, δίνει ένα 37%, αν δεν κάνω λάθος, στον Νίκο. 27 πάνω κάτω. Ωραία, 37% στον Νίκο Ανδρουλάκη, το οποίο ακούμε ότι έχει να κάνει με την ανάγκη ανανέωση στα πρόσωπα. Αλλά υπάρχει και ένα 63%, ναι, σωστά, 63%, το οποίο διάλεξε κάποιον άλλον, ο οποίος μπορεί να, κάποιους άλλους μάλλον, οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να κοιτάξουμε αποκλειστικά τα πρόσωπα, ότι είναι θέμα προσώπων, και τώρα είναι εδώ θέμα πολιτικών. Συμβαίνει αυτό που ήθελα εγώ να αποφύγω, γιατί και οι δυο σας έχετε κάποιες, ο κ. Κατσούλης το έχει πει από την πρώτη στιγμή και ως εκπρόσωπος του Νίκου Ανδρουλάκη, και εσείς έχετε κάποιες σχέσεις και με τον κ. Παπανδρέου, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει λόγος να το αποφύγουμε, δεν κρύβουμε κάτι, εδώ είμαστε, εντάξει, μια μικρή κοινωνία είναι. Φαντάζομαι ότι η ενότητα είναι το ζητούμενο και θα σας βρει ενωμένο στην επόμενη μέρα. Είμαστε ενωμένοι, ήμασταν και χθες παρέα στις κάλπες. Σας είδα και στον κύριο Ανδρουλάκη, άλλο στην αλήθεια. Και ως πολιτευτής δεν μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά. Δεν θα έκανα, όχι μόνο ως πολιτευτής, και ως απλός στέλεχος πήγα σε όλους τους. Απλώς εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, και πάρα πολλοί κόσμος που το ρωτά, και συγγνώμη που αν νιώθετε ότι είμαι απέναντί σας, αλλά. Αλλά επειδή έχουμε πει πολλές φορές για αυτή την ενότητα, ο κύριος Γερονικολαίος το διαχώρισε και από το ζήτημα των προσώπων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πράγματι ένας πολύ νέος άνθρωπος, είναι ένα άφθαρτο σε πολιτικό επίπεδο πρόσωπο, αλλά και ως προς την πολιτική. Όταν μιλάμε για μια επιστροφή στο Πασόκ στην πραγματικότητα, τι το καινούριο μπορεί να έχει αυτό και να δώσει στη χώρα? Θέλουμε μόνο να πάρουμε τους δυσαρεστημένους ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιους δυσαρεστημένους, γιατί είναι και ο κύριος Λιοβέρδας στο πλάνο που θα δούμε τι θα κάνει αύριο και έχει και μια, έτσι, θέλει κανείς προς την Νέα Δημοκρατία που μπορεί να πάρει και από εκεί ανθρώπους και δυσαρεστημένα στελέχη. Τι συμβαίνει τελικά? Ναι, κύριε Αναγνωστοπούλου, επειδή αναλύσαμε το διαδικαστικό και το διακύβευμα, όταν μιλάμε για ανανέωση, όπως σας προείπα, μιλάμε ακριβώς κυρίως για την πολιτική. Απλά δεν μπορούσα να μην επισημάνω το γεγονός και να το συμπυκνώσω και να το κατευθύνω σε μια λογική. Από εκεί και μετά, προφανέστατα, εγώ, επειδή είχα φιλοξενηθεί και πάλι από τον τηλεοπτικό σας σταθμό, είχα πει ότι η ανανέωση δεν είναι ηλικιακό κριτήριο. Η ανανέωση είναι καθαρά πολιτικό κριτήριο, είναι θέμα κουλτούρας, είναι. Και εγώ γι' αυτό ρωτάω, γιατί πάμε προς το Πασόκ πίσω, τι το καινούργιο μπορεί να έχει. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν ανανεώνεται ή δεν ξαναβάφονται οι τείχοι του. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει το ιερό πολιτικό καθήκον να εκπροσωπήσει όλους τους ανθρώπους, τους οποίους εκπροσωπούσε και στο παρελθόν, σε μια νέα εποχή με νέες πολιτικές. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκπροσωπήσει το κομμάτι της κεντροαριστεράς, το κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας. Η σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει δυναμικά σε όλη την Ευρώπη, γιατί όχι και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και σας είπα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ή καινούργιες μεθόδους ή να μιμηθούμε καλές και βέλτιστες πρακτικές, όπως όλη την Ευρώπη αυτή συμβαίνει, για να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτική ξανά σε έναν πολιτικό χώρο ο οποίος είναι άσκεπος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξαναγυρίζω, γιατί δεν είχα την ευκαιρία λόγω της ροής της συζήτησής μας, όταν ρωτήσατε αν μπάζει το Πασόκ. Το αντιλαμβάνομαι κάπως τη λογική, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν. Το Πασόκ δεν ήρθε, και η Δημοκρατική Παράταξη και το Κοινάλ δεν ήρθε να πει να ξαναμαζέψω πίσω, γιατί είναι και ατυχές πολιτικός ο όρος αυτός. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι διαχρονικά με τη Δημοκρατική Παράταξη και με το Πασόκ, όπως την εξέφρασε από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή τη στιγμή λέμε ξεκάθαρα ότι ο χώρος, ο οποίος έχει μείνει άσκεπος εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάνει restart. Αναγεννείται, αναδομείται στην επόμενη μέρα. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο το φανταζόμαστε και το οραματιζόμαστε στην λογική ενός ψηφιακού κόμματος ανοιχτού, ενός κόμματος που πρέπει να προσεγγίσει τη γενιά μας, η οποία απουσιάζει στο εξωτερικό μαζικά. Πρέπει να μιλήσει κάποιος για αυτούς τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την πατρίδα, τους οποίους τους έχει τόσο πολύ ανάγκη. Δεν είναι μόνο καθαρά το πολιτικό, είναι και το κοινωνικό.
πρέπει να κάνουμε νέες πρακτικές, πρέπει να μιλήσουμε με τους αγρότες, πρέπει να μιλήσουμε με τη σύγχρονη γυναίκα, τη σύγχρονη μητέρα, τη σύγχρονη μάνα στην κοινωνία, την γυναίκα εργαζόμενη, πρέπει να μιλήσουμε με τους παραγωγούς, μια και εδώ βρισκόμαστε σε μια αγροτική περιοχή, να προτείνουμε το νέο μετασχηματισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη Γεωργία, την ψηφιοποίηση. Πρέπει να μιλήσουμε για τα παιδιά, για την εκπαίδευση. Είναι ένας μεγάλος κύκλος, ο οποίος δεν έχει εκπροσωπηθεί και πρέπει να το κάνουμε. Εμείς εκπροσωπούσαμε τη μεσαία τάξη, τον κόσμο, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βάλλονται από παντού αυτή την περίοδο. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για την υγειονομική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Έχουμε αστοχία του εμβολιαστικού προγράμματος. Η χώρα έχει μείνει πίσω. Μια αντίστοιχη χώρα όπως εμάς η Πορτογαλία, που βρέθηκε στην οικονομική περιδίνηση που βρεθήκαμε και εμείς τα προηγούμενα χρόνια, άγγιξε το 85% και πλέον της 100% της εμβολιαστικής, του εμβολιασμού στην επικράτειά της. Γιατί όχι και εμείς? Πρέπει να αλλάξουμε. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπάρχει πλάνο για την επόμενη μέρα. Έτσι, και θέλω να ρωτήσω αν όλη αυτή η αποτύπωση και δημοσκοπικά κάτι καλό φαίνεται να γίνεται στο Κινάλ. Μήπως είναι συγκυριακή, κύριε Γερονικολέα, ακριβώς επειδή έπεσε πολύ φως στις εκλογές και έχουμε τα μισά μιας θητείας, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές τελικά, αν γίνουν κανονικά, μέχρι τότε. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Παίρνοντας ως βάση την χθεσινή διαδικασία και τη συμμετοχή του κόσμου, νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να όχι μόνο να κρατήσουμε αυτά τα ποσοστά που φαίνονται στις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά να κάνουμε και τα βήματα προς τα μπρος, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά, όχι δημοσκοπικά μόνο, αλλά και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όπως είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, το κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι πραγματικά τεράστιο, διότι δεν εκπροσωπείται αυτός ο χώρος, ο οποίος είναι πλειοψηφικός στην ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για την επόμενη μέρα, άρα με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνεργαστείτε? Έχω ακούσει και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Παπανδρέου και δεν σας κοιτάζω για κάποιο λόγο, αποκλειστικά, αν και το λύσαμε και αυτό. Και έχουν πει ότι δεν θα γίνουμε δεκανίκη κανενός, ότι πρώτα πηγαίνει το, πώς το είπε ο κύριος Παπανδρέου, το άλλο, πριν από το Κάρο. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτό? Ήταν ξεκάθαρο. Αν προσπαθούμε να πιάσουμε μία λέξη από αυτά που λέει ο κάθε υποψήφιος και να την απομονώσουμε, προφανώς και τον αδικούμε τον ίδιο ή και δεν θέλουμε να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό που θέλει να μας πει. Το διακύβευμα ήταν απόλυτο και το στίγμα το πολιτικό που προκύπτει είναι ξεκάθαρο. Είναι η αναγέννηση και ενδυνάμωση της Δημοκρατικής Παράταξης, η οποία δεν χρειάζεται να παλινωθεί ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Υπάρχει σαφές πολιτικό στίγμα το οποίο θα υπηρετήσουμε. Δεν θα απευθυνθούμε στον κόσμο στις επόμενες εκλογές με την λογική ότι φλερτάρουμε με τον έναν ή με τον άλλον χώρο. Εμείς πάμε για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, πάμε να εκπροσωπήσουμε όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αμηχανία εδώ και πάρα πολύ καιρό, έδωσε ξεκάθαρα με τη συμμετοχή του το στίγμα και αποδεικνύει το λεγόμενό μου η χτεσινή συμμετοχή, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Πρώτα θα δυναμώσουμε το χώρο μας και με τη ρητή εντολή του κόσμου που θα πάρουμε όποτε γίνουν οι εθνικές εκλογές, τότε θα μιλήσουμε με την κοινωνία και στο πολιτικό σκηνικό. Ο χώρος ο δικός μας δεν υπήρξε ποτέ δεκανίκη. Ο χώρος ο δικός μας έβαλε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων στη δύσκολη στιγμή που όλοι άλλοι φώναζαν στα ζάπια, άλλοι βαράγαν τους ζουρνάδες. Το κόμμα το δικό μας διαλύθηκε για να μπορέσει να υπηρετήσει μια εθνική γραμμή πάνω σε μια οικονομική σωτηρία, σε ένα πρόγραμμα το οποίο στη συνέχεια πολλοί είπαν ότι θα αλλάξουν, αλλά έφεραν ο καθένας με τη σειρά του και την κυβέρνησή του από ένα πιο δυσχερές σχέδιο από αυτό που έφερε το δικό μας το κόμμα. Σχόλιο μια και λέμε για αυτούς που βοήθησαν και έβαλαν πλάτη και διαλύθηκε για να ξαναγεννηθεί και για το καλό της χώρας. Ας μην τους ξεχάσουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο ο κύριος Λοβέρδος και οι υπόλοιποι.
Πάντως... ένα σχόλιο. Θα ήθελα να αναφερθείτε και εσείς σε αυτό, για να κλείσουμε και με ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί έχουμε και μια Κυριακή που εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Έτσι. Νομίζω είναι ατυχές να συζητάμε το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής την επόμενη μέρα. Υπάρχει και έχουμε διαδικασίες μπροστά μας. Σε δεύτερη φάση έχουμε εθνικές εκλογές. Και βέβαια έχουμε μια απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, το οποίο μιλάει καθαρά για αυτόνομη πορεία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί πραγματικά βλέπω τους δημοσιογράφους οι οποίοι, και βασικά όχι μόνο τους δημοσιογράφους, και τους πολίτες, για να μην είμαι άδικος προς το επάγγελμα, και τους πολίτες οι οποίοι πολλοί μας ρωτάνε πού θα πάει αν βγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πού θα πάει το κόμμα, με ποιον θα συνεργαστεί, πού θα πάει το κόμμα, με ποιον θα συνεργαστεί όταν βγει ο Γιώργος Παπανδρέου. Πέρασαν εκείνες οι εποχές που δεν πρέπει να συνεργαστείς με κάποιον, μπορούσες να με συνεργαστείς, έτσι δεν είναι. Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι υπάρχει αυτοδυναμία τέτοιου τύπου. Κυρία Αναγνωστοπούλου, το λέτε αυτό, αλλά είναι στενάχωρο το ότι το λέτε και το λένε και κάποιοι πολίτες σε εμάς, αλλά ξεχνάνε να ρωτήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνάνε να ρωτήσουν Νέα Δημοκρατία. Αυτούς οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνεργαστεί με την άκρα δεξιά του Πάνου Καμένου. Αυτά δεν πρέπει να τα προσπερνάμε, ούτε να τα σκεφτόμαστε. Οπότε είναι άδικο για μας, για την προσπάθεια που γίνεται, για τους 80.000 πολίτες που ήρθαν χθες δημιούργησαν μια δυναμική και να δημιουργήσουν ένα κόμμα δυνατό, το οποίο θα πρωταγωνιστεί την επόμενη μέρα. Είναι άδικο να τους λέμε και να ρωτάνε τους ανθρώπους, τα στελέχη που συμμετέχουν, ας πούμε, στα διάφορα πανελίδια, τους υποψήφιους προέδρους, με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα. Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αυτόνομο, το οποίο θα μιλάει για αυτόνομη πορεία, θα περιμένουμε τις εθνικές εκλογές, θα είμαστε αντιπολίτευση και καλούμε, αφού πρέπει να σωθεί η χώρα όπως λένε σε εμάς, τα δύο κόμματα, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να συνεργαστούν για το καλό της χώρας. Γιατί πρέπει πάντα το ΠΑΣΟΚ να σώζει τη χώρα. Δεν το έχω καταλάβει. Το 2010 σώσαμε τη χώρα, το 2012 σώσαμε τη χώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να πρωταγωνιστεί σε αυτό και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να φανούν αντάξιες της ελληνικής κοινωνίας και του έθνους, αν θέλετε, και να συνεργαστούν μεταξύ τους και να σώσουν αυτή μια φορά τη χώρα. Και όχι να βαράνε, όπως είπε και ο Γιώργος, τα νταούλια, τους ζουρνάδες και τα ζάπια, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Να έρθουμε στα της Κυριακής, γιατί πρέπει, καταρχάς να πούμε ότι μπορούν να ψηφίσουν μόνο όλοι όσοι συμμετείχαν την πρώτη Κυριακή. Αυτοί περίπου 270.000 και είναι απόλυτα λογικό και καλά κάνατε. Γιατί να έρθουν στις κάλπες ξανά και να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε να συζητάμε σε αυτή τη βάση πολύ περισσότερο. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλούμε όλους τους δημοκράτες, όλους τους προοδευτικούς δημοκράτες πολίτες που συμμετείχαν μαζικά στις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου να έρθουν την Κυριακή να πιστοποιήσουν το αποτέλεσμα, να πιστοποιήσουν όλη αυτή τη μεγάλη πολιτική προοπτική που άνοιξε εχθές σε όλη τη χώρα με τις εκλογές μας, να δώσουν με την ψήφο τους τη δυνατότητα στον υποψήφιο που θα επιλέξουν να ατενίσουμε το μέλλον με προοπτική και ενότητα. Το κρατάω αυτό το τελευταίο, γιατί είναι και το ζητούμενο για την επόμενη μέρα, κύριε Γερονίκολη. Ενότητα, όπως είπε και ο Γιώργος, και νομίζω ότι η συμμετοχή θα επισφραγίσει αυτό το στόχο που έχουμε βάλει και επίσης θα δώσει και μία όθηση, διότι με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, επειδή στο δεύτερο γύρο πάνε δύο από τους έξι, εάν έχουμε μία πολύ μεγάλη συμμετοχή, η οποία θα δείχνει και σε νούμερα τη συμμετοχή ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν διάλεξαν τους πρώτους δύο, σημαίνει ότι όλοι τους βλέπουν μία προοπτική στο χώρο, μία προοπτική στο εγχείρημα και νομίζω ότι αυτό θα επισφραγιστεί με την συμμετοχή όσο περισσότερων πολιτών. Είναι αυτό ένα στοίχημα, να έρθουν όλοι οι ίδιοι, τέλος πάντων, αν γίνεται και να μην λείψει κανείς. Βέβαια. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Θα εξαρτηθεί βέβαια, αύριο περιμένουμε και τον κύριο Λουβέρδο και από το τι θα κάνουν και πώς αντιδράσουν και οι υπόλοιποι όσοι έμειναν εκτός, αν και από τις πρώτες δηλώσεις πιστοποιείται το ζήτημα αυτό της ενότητας. Ελπίζω να φανεί στην πράξη. Δεν τίθεται ζήτημα. Yeah. Νομίζω ότι αυτή είναι η εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες χθες. Το ότι πρέπει να βγούμε από αυτή τη διαδικασία ενωμένοι και πιο ισχυροί. Μάλιστα.
Καλή δύναμη να ευχηθώ, γιατί την έχετε ανάγκη από εδώ και στο εξής. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα και από τα δελτία ειδήσεων και από εκπομπές να λέμε πολλά τα επόμενα 2 χρόνια, φαντάζομαι. Νομίζω ήταν μόνο η αρχή. Διάθεσή σας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.